Δήμο πρότυπο στο θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων, χαρακτήρισε τον πύργο ο ανάπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντο Γιάννη Σιρώνη κατά τη διάρκεια δηλώσεων που έκανε στο πλαίσιο τη γιορτή τη ανακύκλωση που έγινε στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο. Ο κ. Τσιρώνη έκανε σαφέ πω η πρόθεση κυβέρνηση ήταν να δώσει στο θέμα οριστική λύση με βάση τη σύγχρονη φιλοσοφία που αντιμετωπίζουν όλε οι χώρε στην Ευρώπη το θέμα των σκουπιδιών, η αξιοποίηση των οποίων μπορεί να αποφέρει εκατοντάδε χιλιάδε ευρώ στα ταμεία των τοπικών κοινωνιών και τη χώρα γενικότερα, όπω υποστήριξε. Πάντως, από πρόβλημα ο πύργος γίνεται παράδειγμα, γιατί η οριστική λύση, η λύση που σε όλο τον πλανήτη σήμερα δίνει νέα όθηση στην οικονομία, είναι η κυκλική οικονομία. Είναι αυτό που μας είπαν πριν από λίγο τα παιδάκια σε αυτή την αίθουσα, ότι τίποτα δεν πετάμε, ότι όλα είναι χρήσιμα, ότι όλα κάπως μπορεί να αξιοποιηθούν. Εγώ επιμένω ότι δύο είναι οι ηλικίες που είναι οι μεγάλοι μας σύμμαχοι για να αλλάξει η χώρα μορφή και να αξιοποιήσουμε οικονομικά αυτά τα πολύτιμα υλικά. Τα μικρά παιδιά και οι γέροντες, οι οποίοι το ξέραν από πριν και το κάναν από πριν, πριν η κοινωνία μπει σε αυτή την αυταπάτη της γραμμικής οικονομίας, που είναι δηλαδή παράγω, καταναλώνω, πετάω, παράγω, καταναλώνω, πετάω, αυτό το οποίο είναι οι κοινωνίες των τελευταίων 50-60 χρόνων. Γιατί ούτε παλιά υπήρχαν σκουπίδια, ούτε στο μέλλον θα υπάρχουν σκουπίδια. Οι κοινωνίες που παράγουν σκουπίδια είναι οικονομίες οι οποίες θα χρεοκοπήσουν. Είναι θέμα χρόνου να χρεοκοπήσουν γιατί κατασπαταλούν τους πολύτιμους πόρους. Ο καθένας με τον τρόπο του, κύριε Υπουργέ, έχουν βάλει το χεράκι του στο γεγονός από παράδειγμα προς αποφυγή να γίνουμε παράδειγμα προς μίμηση για όλη την Ελλάδα και ο πύργος να μην μείνει στην αρνητική διαφήμιση του παρελθόντος, αλλά εμείς με αλλαγμένη ψυχολογία να μπορούμε πλέον σε ένα καθαρό σπίτι που είναι ο Δήμος μας, να ελπίζουμε ότι θα έρθει ο τουρισμός, να ελπίζουμε ότι το μουσείο μας θα αξιοποιηθεί, να ελπίζουμε ότι θα προωθήσουμε εκείνα που θα ανατάξουν την οικονομία μας, χωρίς να κουβαλάμε στις πλάτες μας ένα πρόβλημα που το βρήκαμε και που επειδή εσείς μας πείσατε ότι η ανακύκλωση είναι το αγκονάρι, για να το πω χρησιμοποιώντας δική μας εδώ ορολογία, που πρέπει να ακουμπήσει το οικοδόμημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ένας βασικός παράγοντας που συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η εφαρμογή του προγράμματος ανακύκλωσης, όπου κατά γενική ομολογία ο Δήμος Πύργου έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου. Ο Δήμος Πύργου, λοιπόν, αφού ανέβασε τρομερά, με μια τρομερή προσπάθεια, τις ποσότητες που έστελνε στο κέντρο διαλογής και με πολλαπλά δρομολόγια εντός της ίδιας ημέρας, θέλω να πω ότι δύσκολα βρίσκουμε τέτοια δημοτική αρχή τόσο πολύ δεσμευμένη πραγματικά στην υπόθεση της ανακύκλωσης. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό προήλθε και από μια συνειδητοποίηση στην προσπάθεια να λυθεί το γενικότερο πρόβλημα που υπήρχε εδώ και με μεγάλη χαρά ακούμε ότι σήμερα πλέον έχει λυθεί ουσιαστικά και αυτό. Αλλά αυτό που φάνηκε στη συνεργασία μας είναι λοιπόν μια αλματώδη αύξηση της ανακύκλωσης μέσα σε αυτά δύο χρόνια. Και πρέπει να πω ότι μετά από μια αύξηση που πήγε πάνω από το 50% την πρώτη χρονιά, φέτος καταγράφεται μια επιπλέον αύξηση 30%, που αντιστοιχεί στις ποσότητες 30% στα δρομολόγια, 40-45% αύξηση των δρομολογίων από πέρσι. Έχει μπει πλέον και ο κόδωνας γυαλιού με πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα. Έχει 3 οχήματα ο πύργος και 1.200 μπλεκάδους που έχουν παραδοθεί. Και πιστεύουμε πια ότι η κατάσταση είναι σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Θέλω να τονίσω και να πω ότι η συνεργασία είναι εξαιρετική και πρέπει εδώ, με την ευκαιρία δεν είναι μαζί μας, να πω ότι πολλά οφείλονται προφανώς στη Δημοτική Αρχή, στο Δήμαρχο και στον Αντιδήμαρχο βέβαια, τον αρμόδιο, τον κύριο Μπέλτσο, ο οποίος είναι πολύ επίμονος και ενοχλητικός και καλά κάνει και χαιρόμαστε αυτή την πίεση η οποία είναι αποδοτική. Ειδικά τώρα πια που στους Δήμους Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας ο εφιάλτης των σκουπιδιών αποτελεί παρελθόν με καθοριστική την κυβερνητική συμβολή, είμαστε πια στην επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα σημαίνει μείωση του όγκου των απορριμμάτων, σημαίνει ανακύκλωση, σημαίνει κομποστοποίηση. Σημαίνει εν τέλει την πλήρη εφαρμογή του Εθνικού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση. Ο αναπληρωτής υπουργός συζήτησε για το θέμα της ανακύκλωσης με τους μαθητές του Δημοτικού Γολίου Βουμέρου που βρέθηκαν στο Δημαρχείο στα πλαίσια της γιορτής και κλήρωσε 2 ποδήλατα σε τυχερούς μαθητές που προσέφερε η ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης. Εάν μέσα στα αποφάγια υπάρχουν μπαταρίες, μπορούμε αυτό το λίπας να το ρίξουμε σε φυτά που τρώμε? Τι λέτε? Εάν εγώ έχω... Όχι. Γιατί όχι? Γιατί θα πάθουμε και εμείς θα νοσήσουμε.
Θα πάρουμε αυτά τα υλικά, τα επικίνδυνα της μπαταρίας, θα τα φάμε πάλι εμείς μετά. Για τα πάνε στην τροφή μας. Άρα απαγορεύεται, εάν έχουμε αποφάγια να κατεβαίνουμε με μπαταρίες ή με άλλα υλικά, με κονσερβοκούτια, να τα φάμε ή με πλαστικά. Άρα για να μπορούμε το αποφάγιο μας να τα κάνουμε λίπασμα, αυτά τα αποφάγια τι πρέπει να τα έχουμε κάνει, τι δεν πρέπει να κάνουμε. Θα πετάμε στα σκουπίδια. Δεν πρέπει να τα πετάμε στα σκουπίδια, τα έχουμε χωριστά. Εντάξει, μόνο αν είναι χωριστά από την αρχή και δεν τα ανακατέψουμε μετά τα σκουπίδια, μπορούμε να τα φάμε. Εσύ είσαι συμβολή του Γούμερου, έτσι. Λοιπόν, για να είμαστε δίκαιοι, το χαρτάκι του Γούμερου θα το τροπέξει στο άλλο σχολείο. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τράβαμε ένα χαρτάκι. Γιώργο. Αυτό διαλέγεις, εδώ. Λοιπόν, αυτό χαρτάκι είναι το νούμερο 4, είναι η Ματζάρη Άκο, Σολωμός Γιώργος. Σολωμός Γιώργος. Ποιος είναι ο Σολωμός Γιώργος? Εσύ είσαι. Σολωμός, δώστε κλίση, δώστε κλίση. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει εντατικοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων που προβλέπει μονάδες επεξεργασίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και αυτή που θα κατασκευαστεί στην Τριανταφυλιά, καθώς επίσης και αυτών που απαιτούνται για να επιτευχθεί ο στόχος να φτάσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά στο 45% ποσοστό, το οποίο προσδοκά ο στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας να επιτύχει.